Να πω ότι στην κοινοβουλευτική συζήτηση δεν είναι τα πάντα θέμα ύφους. Δεν πρέπει στοιχειωδώς αυτό που λέμε να ακουμπάει στην πραγματικότητα. Και το λέω απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο της Ένωσης Κεντρών. Επανέλαβε βαρετά ότι την ΕΡΤ δεν τη βλέπει κανείς. Αυτό το πράγμα απλώς είναι ψευδές. Και χρειάζεται να σεβόμαστε και το χρόνο τον οποίο εδώ πέρα καταναλώνουμε για να μας ακούει ο ελληνικός λαός και να σεβόμαστε και τους συνομιλητές μας εδώ μέσα. Δεν είναι τα πάντα θέμα ύφους και αυτό νομίζω πρέπει να το κρατάμε στο νου μας. Επιτρέψτε μου δύο αναφορές για θέματα εκτός τα οποία υπόθηκαν και θα έρθω και στα τισέρτ πάρα πολύ γρήγορα. Απόρριτες δαπάνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2011 το έχει ανοίξει το ζήτημα και το έχει ανοίξει το ζήτημα με αίσθηση μεγάλης ευθύνης. Και έχει ζητήσει από τότε να ληφθούν μέτρα τα οποία δεν ελήφθησαν και ελήφθησαν μόνο το 2017 επί δικής μας κυβέρνησης. Άρα εδώ πέρα όταν ασκείτε κριτική πρέπει να ασκείτε με ένα μέτρο. Ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής μίλησε για φυλακές. Είδα πριν λίγες μέρες ένα συγκλονιστικό βίντεο από εγκληματολόγους ερευνητές για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και εύχομαι ειλικρινώς η δίκη αυτή να τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα και οι υπεύθυνοι να πάνε στη φυλακή. Το εύχομαι ανθρώπινα και θέλω από αυτό το βήμα να το πω. Άκουσα επίσης ένα ερώτημα. Αν συνεχίζει, λέει, να εργάζεται ο συγκεκριμένος κύριος που έκανε κάποιο χαρακτηρισμό για τον κύριο Μητσοτάκη στην ΕΡΤ. Αν η εισήγηση είναι να απολυθεί, να την απευθύνεται σε κάποιους που τέτοιες πρακτικές μπορούν να τις αγκαλιάζουν. Επίσης, δεχτήκαμε κριτική για το θέμα της αδειοδότησης και ότι δεν έχει γίνει, λέει, και έργο στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Όταν είχαμε τον νόμο για τα οπτικοακουστικά και τον ψηφίζαμε, πάλι εδώ ακούγαμε ότι δεν θα εφαρμοστεί ποτέ και πού θα βρούμε τα λεφτά. Και αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί πάνω από 20 παραγωγές οι οποίες αφορούν ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και αυτό αλλάζει ριζικά την εικόνα της ελληνικής τηλεόρασης για φέτος. Απευθύνομαι στον Έλληνα τηλεθεατή, στην Ελλήνα τηλεθεάτρια. Φέτος είναι πολλαπλάσιες οι σειρές μυθοπλασίας και έχουν επιδοτηθεί. Και το λέμε με χαρά, διότι είναι ένας κλάδος στον οποίο η Ελλάδα μπορεί και να δημιουργήσει και να εξάγει προϊόν και να κινητοποιήσει ένα δυναμικό το οποίο μπορεί πραγματικά να συμβάλλει στη συνολική ανάδαξη της οικονομίας. Και αυτό το αμφισβητούσατε. Λέγατε δεν θα βρεθούν λεφτά, δεν θα λειτουργήσει και που αλλού έχει γίνει. Το καλύτερο σχέδιο ενίσχυσης των παραγωγών έχουμε. Το καλύτερο. Και λειτουργεί. Και δαπανάμε χρήματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη δαπάνες. Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε μια καινούργια μέρα στην τηλεόραση για την οποία είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Τώρα εντάξει κυρία Σμαγοπούλα, αν εσείς πιστεύετε ότι το κόμμα σας στο θέμα των αδειών έχει δικαιωθεί, είναι εδώ που λέμε, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Υπάρχει κάτι όμως το οποίο θέλω να σας το πω με το χέρι στην καρδιά και πρέπει να το προσέξετε. Σταματήστε να σχετικοποιείτε δικτάτορες. Να έχουμε αντιπαράθεση οξία και έντονη και είναι καλοδεχούμενη. Αλλά οι κουβέντες περί Βιντέλα, περί Πινοσέτ και περί Γεωργαλά πρέπει με μέτρο ή καθόλου μάλλον να μην ακούγονται μεταξύ μας. Δεν μπορεί να ακούγονται αυτά. Το πιο επικίνδυνο που έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, όπου ο σπόρος του φασισμού έχει βρει ανθρώπους έτοιμους να τον καλλιεργήσουν, είναι και στο μεταξύ μας διάλογο να σχετικοποιούμε δικτατορίες και μάλιστα πάρα πολύ βάρβαρες. Να μην το κάνουμε λοιπόν αυτό. ΕΡΤ. Επιχειρησιακό σχέδιο. Έχουν ήδη φτάσει εισηγήσεις από τους γενικούς διευθυντές. Υπάρχει έμφαση στο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες στις νέες τεχνολογίες και στην βελτίωση και των προγραμμάτων και των οικονομικών αποτελεσμάτων, στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και στις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου πραγματοποίησης των οικονομικών στόχων. Θα υπάρχει βεβαίως και ξεχωριστή πρόνοια και μέρημνα για την αξιοποίηση των ακινήτων της ΕΡΤ. Νέο οργανόγραμμα, νομίζω ότι είναι μία τομή, η οποία δεν έγινε. Έγινε εν λειτουργία, επειδή κάτι έλεγε ο κ. Βορύδης, αν μπορεί η ΕΡΤ να αλλάξει εν λειτουργία. Η λογική έγινε στην ενοποίηση των μέσων. Είχαμε ραδιόφωνα, όπου ήταν μία διεύθυνση τα ραδιόφωνα της περιφέρειας, άλλα ραδιόφωνα ήταν στη διεύθυνση προγράμματος και άλλα ραδιόφωνα ήταν στην διεύθυνση ενημέρωσης. Και υπάρχει γενική διεύθυνση ραδιοφωνίας. Όπως αντίστοιχα σε όλο τον οργανισμό
υπάρχει το ενιαίο newsroom. Κάθε οργανισμός ο οποίος έχει δραστηριότητα και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο ενοποιεί αυτές τις λειτουργίες. Και έγιναν οι αλλαγές σε λειτουργία. Δεν ισχύει δε ότι υπήρξε, λέει, πογκρόμ απέναντι σε στελέχη. Όλοι οι γενικοί διευθυντές παραμείνανε. Εκτός από έναν ο οποίος παραιτήθηκε. Μην λέμε τώρα πράγματα εδώ πέρα τα οποία δεν ισχύουν. Νομίζω υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει η κουβέντα πάρα πολύ ψύχρεμα. Ακούστε τώρα για τις καταγγελίες. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος εδώ πέρα δεν μπορεί να γίνεται για να απαντάμε σε υπόνοιες. Εάν υπάρξει οτιδήποτε συγκεκριμένο, όχι θα είμαστε οι πρώτοι που θα απαντήσουμε. Θα είμαστε οι πρώτοι που θα τρέξουμε και θα δώσουμε τα πάντα για να διαλευκανθεί. Σε υπόνοιες και υπονοούμενα, εδώ πέρα δεν είμαστε υποχρεωμένοι να απαντάμε. Και θα έλεγα δε και εσείς, θα μπορούσατε... Κυρία Βούλτευς, θέλω να σας ρωτήσω κάτι με το χέρι στην καρδιά. Υπάρχει κάποιος ομιλητής που δεν έχετε προσπαθήσει να διακόψετε? Αλήθεια το λέω, δηλαδή, και στεναχωριέμαι. Φτάνει. Δεν διώξαμε. Μην κάνουμε διάλογο όμως, συνεχίζει κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, οι άλλου τύπου παραιτήσεις, διότι είχαμε, για να μην ξεχνάμε κιόλας τι γινότανε, έτσι, εδώ παραιτήθηκαν άνθρωποι επειδή λέγανε με πήρανε τηλέφωνο να μην δείξω την ομιλία του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι δεν είναι? Μην τις βάλουμε τώρα στη σειρά τις παραιτήσεις και τις καταγγελίες που υποτίθεται ότι είχατε και εποπτικό συμβούλιο. Ναι, είχαμε. Εντάξει, καλά, ποτέ δεν έγινε. Εγώ λέω τι είπε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και παραθέτεται και νούμερα. Έτσι όμως δεν γίνεται. Να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το 2013, λοιπόν, η δημόσια τηλεόραση κάθετος Merit είχε 64,2% προβολή της κυβέρνησης, για να ξέρουμε τι λέμε. Προϋπολογισμός. Θέλω να υπενθυμίσω το εξής, ότι όταν ξανά άνοιξε η ΕΡΤ δεν ήταν σε θέση να έχει φορολογική ενημερότητα, διότι δεν είχε γίνει απογραφή και έκθεση οικονομικών στοιχείων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορούσε να εισπράξει ανταποδοτικό τέλος. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Πραγματικά. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία τα αφήσατε. Άρα λοιπόν τώρα είναι υγιής η επιχείρηση. Υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένοι κανόνες και διαφάνεια στο πώς διοχετεύονται τα κονδύλια. Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός και για τις μεικτές παραγωγές, οι οποίες, όπως σας είπε και ο Υφυπουργός, έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος από τις μεικτές παραγωγές που υπήρχαν άλλες εποχές. Και πάλι κάνω έκκληση η κριτική να γίνεται με μέτρο, διότι μπορείτε να ρωτήσετε και στενούς συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη για το ποιο ήταν το κόστος των μεικτών παραγωγών και να το συγκρίνουμε και με αυτό που είναι τώρα. Δεν θέλω να προχωρήσω αυτή τη στιγμή, αλλά να μην είμαστε μεταξύ μας προκλητικοί. Τον καλωσορίζουμε το διάλογο σε όλα τα επίπεδα. Αλλά δεν θα μπούμε στον πειρασμό να προσβάλλουμε ούτε πρόσωπο ούτε κανέναν. Θα μιλάμε όμως επί της ουσίας, νομίζω, εδώ μέσα. Τέλος, η ΕΡΤ ξεπερνάει εσωτερικές αδυναμίες και εξωτερικές πιέσεις. Διότι είναι προφανές ότι για να αποτύχουν 5 διαγωνισμοί στην προσπάθεια της ΕΡΤ να αποκτήσει το δικό της δίκτυο κεραιών, μάλλον υπήρχαν και εξωτερικές και εσωτερικές πιέσεις. Και αυτή τη στιγμή είναι ο επιτυχής διαγωνισμός στο ελεκτικό συνέδριο πέρασε και πάρα πολύ σύντομα θα αναπτυχθεί το δίκτυο τη ΕΡΤ και θα καλύπτει όλη την επικράτεια. Γίνονται λοιπόν πάρα πολύ συγκεκριμένα βήματα. Νομίζω ότι απαντήσαμε και για το τι μπορεί να προσφέρει στο επίπεδο των νέων τεχνολογιών και το πόσο πραγματικά έχει αγκαλιαστεί αυτό από τον κόσμο. Θεωρώ ότι η συζήτηση είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία, αν κρίνω και από τις τελευταίες τοποθετήσεις των εκπροσώπων της, δεν έχει βγάλει κανένα πολιτικό συμπέρασμα από την τροπή που πήραν τα πράγματα από τότε που έγινε η πραξικοπηματική απόπειρα για το κλείσιμο της δημόσιας τηλεόρασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Το λόγο για τη δευτερολογία του έχει ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, κύριος Ελευθερίας.